Εκ μέρους του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Καλαμαριάς θα ήθελα να αναφέρω καταρχάς ότι ο σύλλογός μας δρά στην περιοχή από το 1976 και σύμφωνα με τις αρχές της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας ασχολούμαστε με όλες τις πλευρές που αφορούν τη γυναική ανισοτιμία ενάντια στην εκμετάλλευση και καταπίεση των γυναικών. Δεν βλέπουμε τη γυναίκα ξεκομμένη από το κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα, θεωρούμε ότι επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν και ξέρουμε ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις, αρκεί να βαδίσει στο δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης. Το τελευταίο διάστημα, αναπτύξαμε μια σειρά δράσεις σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς και τις μονάδες υγείας. Από τις πρώτες μέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας, ήρθαμε αντιμέτωπες με τις τεράστιες ελλείψεις και τα προβλήματα στο χώρο υγείας. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι στην περιοχή μας στέκει το κτίριο του πρώην νοσοκομείου Παναγία, το οποίο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έκλεισε το 2013. Αποφασίσαμε να λάβουμε μια σειρά πρωτοβουλειών για την επαναλειτουργία του, όπως αυτή των ηλεκτρονικών υπογραφών για το άνοιγμά του και την παρέμβασή μας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της περιοχής μαζί με το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ. Είδαμε ότι η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και όταν πλέον άνοιξε το θέμα της έναρξης του διαγωνισμού πόλης της Μαρίνας Αρετσούς, συντονιστήκαμε και με άλλους φορείς της περιοχής, αλλά και με εργατικά σωματεία που σωστά ενδιαφέρονται για τη ζωή των εργαζόμενων πέρα από το ωράριο εργασίας τους. Όλα αυτά τα χρόνια είναι θετικό ότι πολλοί φορείς της Καλαμαριάς είχαν ζωντανή θράση και δραστηριοποιούνταν σε διάφορα μέτωπα. Άλλοι για ζητήματα σχολικά, άλλοι για το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, για τις καπναποθήκες, για τα οικόπεδα στη Σοφούλη, για κάποιο πάρκο στις γειτονιές και άλλα. Όμως, δεν είχαμε συναντηθεί κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, σε κοινές δράσεις, με αυτή τη διάρκεια, ούτε όμως και αντιμέτωποι με έναν τέτοιο σχεδιασμό του κεφαλαίου για το σύνολο του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς, που στόχο έχει τη μετατροπή της σε εμπορικό τουριστικό κέντρο ενάντια στις λαϊκές ανάγκες για δωρεάν χρήση των ελεύθερων χώρων. Είναι θετικό ότι πέρα από τα αιτήματα που διαμορφώσαμε πραγματοποιήθηκαν αγωνιστικές δράσεις όπως αυτοκινητοπορία, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συλλογή υπογραφών και ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών ανά περιοχές της Καλαμαριάς με μεγάλη θετική ανταπόκριση από τον κόσμο που έδειξε ενδιαφέρον να ενημερωθεί αλλά και να δράσει. Ενδεικτικές ήταν και οι συζητήσεις μας στα πάρκα της Καλαμαριάς με γυναίκες που έβγαζαν βόλτα τα παιδιά τους για να παίξουν και αναδείκνυαν την υποβάθμιση και την έλλειψη ελεύθερων χώρων αλλά κυρίως και την ανάγκη διεκδίκησής τους χωρίς καμία μορφή εμπορευματοποίησής τους. Ήμασταν σίγουρες από την αρχή ότι ο αγώνας που ξεκίνησε θα είχε πολλά εμπόδια, μιας και η Καλαμαριά, όπως λέμε, έχει πολλά φιλέτα, όπως η Πλάζα Ρετσού, το Κυβερνείο, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Πρέπει να πούμε ότι μεσολάβησε και η αλλαγή χρήσης του πρώην νοσοκομείου Παναγία από χώρο υγείας σε γενικές χρήσεις πόλης. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι όλο αυτό έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών παρατάξεων πλην της λαϊκής συσπήρωσης που ήταν ξεκάθαρα κατά. Επίσης, είχαμε και την περίφραξη οικοπαίδων, υπόθηκε και προηγουμένως, για ανοικοδόμηση όπως αυτά στην Οδό Σοφούλη. Συνεχίστηκαν οι δράσεις με προβολές ταινιών σε επιλεγμένους χώρους. Ημερήσια δράση για γονείς και παιδιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, προτείνοντας πώς θα θέλαμε να είναι σήμερα ο χώρος αυτός και τι σημαίνει πραγματικά αξιοποίηση προς όφελος του λαού. Όλα τα παραπάνω που είναι σε εξέλιξη μας έχουν δείξει κάτι. Μας έχουν δείξει τη δύναμη που έχει η κοινή συλλογική δράση διεκδίκησης όλων αυτών που μας ανήκουν και μας τα κλέβουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον τόπο μας. Η δημιουργία ενός κειμένου πλαισίου, στο οποίο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι οι φορείς και τα σωματεία, δεν ήταν, ούτε και ακόμα είναι μια εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν πολλές πλευρές για να επεξεργαστούμε. Έχοντας όμως αυτό δεδομένο, συμφωνήσαμε σε πολύ βασικά
αιτήματα που θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης με τον κόσμο. Και κύρια, μπορούν να αποτελέσουν τα ελαττήρια για ανάπτυξη ακόμη πιο μαζικών αγώνων, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να διεκδικήσουμε μια καλαμαριά με σύγχρονες δομές και σύγχρονες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, μια καλαμαριά με χώρους πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού. Και κλείνοντας, θέλουμε να σας πούμε ότι ο σύλλογός μας ήταν πάντα δραστήριος. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θέλει τη γυναίκα μπροστά, πρωταγωνίστρια της ζωής. Όλο αυτό το διάστημα που περιέγραψα, είδε τα μέλη του, παρόλες τις δυσκολίες, τα οξυμένα προβλήματα, να αισθάνονται πιο δυνατές. Τα μέλη του Συλλόγου αισθάνονται ακόμη πιο περήφανα για το Σύλλογό τους, τον αισθάνονται αποκούμπη, κυψέλη οργάνωσης της πάλης τους για να μεγαλώσει η διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Ξέρουμε ότι το ΚΚΕ στέκεται και θα στέκεται δίπλα μας στους αγώνες.